Ξέρετε, υπάρχει ένα εύλογο, ωστόσο πολύ παραπλανητικό θέμα σε ό,τι αφορά το διαλογισμό και όχι μόνο. Και αυτό λέγεται προσδοκία. Ξέρετε, αν μπαίνετε σε μια δικασία να κάνετε το διαλογισμό προκειμένου να ηρεμήσετε, σας διαβεβαιώνουμε από τώρα ότι δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ αυτό. Ή θα νιώθετε στιγμές ηρεμίας κατά τη διάρκεια της όποιας του όποιου διαλογισμού ή διαλογιστικής άσκησης που κάνετε, αλλά με μαθηματική ακρίβεια θα γυρνάτε πίσω. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον να ξέρετε το τι πάτε να κάνετε και γιατί ο διαλογισμός είναι η μόνη διαδικασία, ως διαδικασία, όχι ο διαλογισμός από την Ινδία, για να αρχίσουμε πάλι για αντιπαραθέσεις, αλλά ως διαδικασία. Και αυτό είναι το εξής. Αυτή η διαδικασία βάλουν οι εξής. Στρέφω την επίγνωσή μου προς εμένα, ναι, προκειμένου να αρχίζω επιτέλους να ανακαλύπτω εμένα, ναι. Δεν υπάρχει πιο απλή εξήγηση από αυτήν. Την έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, αλλά συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μηνύματα για το ποιο διαλογισμό να κάνω, αν ο υπερβατικός που διαφημίζεται ότι είναι πιο ήρεμος από τον διαλογισμό των μοναχών. Τι εννοείς, είστε μου. Είναι αυτός που πρέπει. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Η ουσία πάντα στα πράγματα είναι ότι εμείς οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε και μιμούμαστε κάτι, αποκομμένο πάντα από το όλο της διαδικασίας και έχουμε προσδοκίες. Όσο λοιπόν αποκόβετε τον διαλογισμό και νομίζετε ότι μόνο αν κάνετε διαλογισμό για 5 λεπτά την ημέρα, που είναι η αρχή, εύλογα, ότι θα λήξετε τα θέματά σας αν θα φτάσετε στη μισή ώρα γιατί θα είστε ήρεμοι, παρατηρήστε μόνοι σας, γιατί στο κάτω-κάτω αυτό σημαίνει διαλογισμός ή mindfulness, πραγματικά και αυτή η αντιπαράθεση ποιος είναι τι, είναι πάλι λίγο χαριτωμένη. Είναι για να αρχίζετε να έχετε ενδιαφέρον για εσάς. Το ενδιαφέρον για εσάς δεν μπορεί να το περιορίσετε σε 5 λεπτά. Ούτε καν σε ένα τέταρτο, ούτε καν στη μισή ώρα. Υπάρχει ενδιαφέρον για εσάς, το ίδιο ενδιαφέρον, αναλογιστείτε τους χρόνους, το διάστημα, τον κόπο, για να μάθετε να κάνετε τη δουλειά που κάνετε τώρα, που μπορεί να είναι μεταξύ άλλων να είστε μητέρα, πατέρας. Πήρε χρόνο, πήρε μια διαδικασία παρατήρησης, δοκιμασίας, πειραματισμού, λάθη, για να αρχίσετε να ανακαλύπτε και να βλέπετε πώς μπορείτε να κάνετε μια συγκεκριμένη δουλειά. Τον ίδιο ζήλο και παραπάνω πρέπει να δείξει κανείς για τον εαυτό του. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, ξέρετε. Είναι μεγάλο λάθος και μεγάλο ψέμα όλο το marketing γύρω από το διαλογισμό για να ηρεμήσετε. Δεν μπορείτε να ηρεμήσετε. Θα είναι, αν πάτε με αυτή τη λογική, ένα ακόμα happy. Που αντί να παίρνετε happy ηρεμιστικά, αντί να παίρνετε αλκοόλ ή να κάνετε μπάφους, θα κάνετε διαλογισμό μαζί με όλα αυτά. Θα ηρεμείτε, θα βλέπετε διάφορα οντότητες και που θα σας μιλάνε και που θα σας λένε και μετά θα ξαναγυρνάτε πάλι στην φρίκη που λέγεται νους. Η παρατήρηση του νου και η παρατήρηση των πραγμάτων με βοηθάνε να καταλάβω τα πράγματα. Μόνο η παρατήρηση με βοηθάει να καταλάβω κάτι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Από μικρό παιδί παρατηρούσα τους γονείς μου και λόγω της ιδιότητας του να μιμούμε, έκανα κι εγώ ό,τι έβλεπα. Έτσι έμαθα και την αλφάβητο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ απλή όλη η διαδικασία και λυπάμαι που χανόμαστε ακόμα στο 2021 σε ανούσια πράγματα, ανούσια παύλα νόητα. Άρα παρατηρώ και έτσι μαθαίνω. Όταν με αυτό παρατηρώ, με αυτομαθαίνω. Ας το πούμε έτσι. Υπάρχει λεγόμενη αυτογνωσία. Δεν ακούω ιστορίες για τους άλλους, τι μου λένε, αν υπάρχουν θεοί, δεν υπάρχουν θεοί, αν οι γονείς πρέπει να είναι αυστηροί ή πρέπει να είναι χαλαροί, τι είναι γυναίκα, τι είναι άντρας. Αρχίζω και βλέπω εγώ μέσα μου πράγματα. Αυτό είναι ένα το πιο σημαντικό κομμάτι, το να έρθει κανείς κοντά του, το να αρχίσει να ενδιαφέρεται για αυτόν. Και μάλιστα είναι ένα μεγάλο πρώτο βήμα, ξέρετε αυτό, που θα πάρει πάρα πολύ χρόνο, διότι απλά, όπως έχουμε κάνει και σε άλλα βίντεο, είμαι ανέστητος με μέναν. Είμαι υπερευαίσθητος με τον κόσμο γύρω, με το περιβάλλον, με τα ζωντανά, να σώζω σκύλους, γάτες, την ανθρωπότητα, αλλά σε ό,τι αφορά εμέναν, είμαι παντελώς ανέστητος. Δεν ξέρω καν τι νιώθω. Δεν ξέρω τι θέλω. Το δεύτερο κομμάτι λέγεται αυτή η προσοχή που παρατηρεί, με αυτοπαρατηρώ. Και την έχετε ακούσει ως προσοχή, ως επίγνωση, πάλι πείτε ό,τι θέλετε. Αυτή είναι η εξάσκησή μου, που είναι παράλληλη, αλλά εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το πρώτο βήμα της αυτοφροντίδας, του να νοιάζομαι για εμένα, είναι
ένα μεγάλο βήμα που πρέπει να αφιερώσετε πάρα πολύ χρόνο. Το να μαλακώσετε με εσάς και να αρχίσετε να καταλαβαίνετε εσάς και να αρχίσετε να αγκαλιάζετε εσάς. Το δεύτερο που δεν είναι πρώτο δεύτερο, απλά είναι μαζί, αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι αυτή η εξάσκηση της επίγνωσής μου, της προσοχής μου δηλαδή, να σταματήσω συνέχεια να προσέχω έναν θεόμουρλο νου. Γιατί ο νους είναι θεόμουρλος. Δεν στέκει σώα στα φρένας. Η ανθρωπότητα γι' αυτό είναι τρελή. Κάνουμε ένα σωρό πράγματα και καταλήξαμε στον κορονοϊό. Αυτή είναι η κατάντια της ανθρωπότητας. Όποιος και να το έκανε, και αν πιστεύετε σε ιστορίες ονομασίες ή δεν πιστεύετε, είναι προϊόν της ανθρωπότητας. Όμως πάλι το θέμα μας είναι αυτό. Θέλω λοιπόν σιγά σιγά να αρχίζω να αποσύρω την προσοχή μου από το φιάσκο του νου που μπαίνω μέσα και χάνομαι σε ένα έργο thriller, στην κυριολεξία thriller, και να την εξασκώ την προσοχή μου, αυτό το φως που φωτίζει το θέατρο, σε πιο κοντινά σημεία σε μένα, τουλάχιστον να την εξασκώ. Δηλαδή να φωτίζω μεν το θέατρο, παύλα, φιάσκο του νου μπροστά, και μετά να φωτίζω με τον προβολέα αυτών εντός αγωγικών την αναπνοή μου. Η απλότητα σε αυτά που σας λέω είναι και η δυσκολία, γιατί προϋποθέτει ότι έχετε όρεξη γι' αυτό και άρα θα έρθει από μόνος του ο χρόνος και ο χώρος που θα το κάνετε. Δεν υπάρχει κάποιος διαλογισμός ή κάποιο μάντρα που θα σας βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία. Καταλάβετε αυτό που μόλις σας είπαμε και θα δείτε ότι το να επαναλαμβάνετε ένα μάντρα και ειδείς τα ινδικά που δεν ξέρετε τι λέει ή στο περίπου τι λέει, αδί αυτές τις ανοησίες του Τσόπρα, δεν μπορούν να σας βοηθήσουν να καταλάβετε τι υπάρχει μέσα σας. Μπορούν και να το κάνετε, να σας βολεύει, γιατί μπορεί ως ένα σημείο να ηρεμεί λίγο την όλη κατάσταση, το νου σας δηλαδή, προκειμένου όμως να πάτε να ερευνήσετε. Και ούτε καν να ερευνήσετε, να νιώσετε τον εαυτό σας, να καταλάβετε πώς είναι, να αγκαλιάσετε εσάς. Όταν υπάρξει αγκαλιά, ακριβώς όπως κάνω σε ένα μικρό παιδί, το αγκαλιάζω όταν μ' ακούει, όταν μου λέει κάτι, να το ακούσω και να καταλάβω τι θέλει. Τόσο πολύ απλή κίνηση. Το ίδιο κάνω στον αγαπημένο μου άνθρωπο, στο αγαπημένο μου σκυλί, όν. Δεν χρειάζεται η αγκαλιά να είναι φυσική κατά ανάγκη, αλλά υπάρχει αγκαλιά, ενδιαφέρον, αγάπη. Το ακούω και μου λέει κάτι, δεν νιώθω καλά. Και τη λέω, καρδιά μου, τι θέλεις. Το καρδιά μου, τι θέλεις, δεν το λέω ποτέ στον εαυτό μου. Αν δεν καταλάβετε λοιπόν το βασικό βήμα της αυτοπαρατήρησης, της αυτοφροντίδας, πραγματικά είναι ανώφελο να κάνετε οποιαδήποτε πρακτική ή να ελπίζετε να έχετε την προσδοκία, που είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να έχετε στο διαλογισμό, γιατί ο διαλογισμός και η αυτοπαρατήρηση είναι το να σβήσω κάθε μορφή προσδοκίας του νου που λέει ότι αν θα κάνω αυτό, τότε θα γίνει το άλλο. Και εν πάση περιπτώσει να αρχίζω πρώτα να με αυτοπαρατηρώ. Αν δεν το κάνετε αυτό, δεν μπορείτε να ξέρετε τι είναι αγάπη, τι είναι φροντίδα, τι είναι σχέση. Η αγάπη, τα πάντα ξεκινάνε από εμέναν τον ίδιο. Αν δεν κάνω πρακτική σε εμέναν, να νοιάζομαι, τότε διαστρεβλώνω την αγάπη, διαστρεβλώνω το ενδιαφέρον και στην ουσία τρέχω πίσω από πράγματα. Τρέχω πίσω από τη δουλειά μου, τρέχω πίσω από τη σχέση μου, τρέχω πίσω από τα πάντα και γι' αυτό και είμαι πάντα φοβισμένος. Με μικρές στιγμές ηρεμίας που λέω ότι κάνω διαλογισμό. Σώπα λέω, και τι έγινε που κάνεις διαλογισμό. Ή πάω στην εκκλησία, και τι έγινε που πας στην εκκλησία. Ή έχω πολλά λεφτά, και τι έγινε που έχεις πολλά λεφτά. Σκεφτείτε το, ξεκινήστε, γιατί είναι η μόνη λύση για να βρείτε ψυχραιμία, ηρεμία στη ζωή. Δεν χρειάζεται να είστε πάντα cool όταν συμβαίνουν τραγικά πράγματα στη ζωή, αλλά επανέρχεται πιο εύκολα η ισορροπία. Υπάρχει οδύνη, υπάρχουν αγωνίες, υπάρχει ο χρόνος του φόβου, αλλά η επαναφορά στο να μπορέσει κάποιος να αντιμετωπίσει εντός εισαγωγικών τη ζωή, να απαντήσει μάλλον, είναι πολύ πιο εύκολη όταν με ξέρω. Και όταν αντιλαμβάνομαι επίσης, όχι μόνο με ξέρω, αλλά κατανοώ και την τρέλα του νου και κατανοώ και την φύση των πραγμάτων. Αρχής γενομένης, ότι όλα είναι περαστικά. Ξεκινήστε. Κάνει καλό.